Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους των οργανώσεων της ΑΛΦΑ Αθήνας και Πανεπιστημίων του Κόμματος και της ΚΝΕ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Το κόμμα μας τιμά τα 70 χρόνια από την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του σε αυτόν εδώ το χώρο με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα που έχει ξεσπάσει ένας ακόμη ιμπεριαλιστικός πόλεμος με την κάθε μέρα και πιο βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, το κόμμα μας μπαίνει μπροστά και διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για να βάλει ο λαός στη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις. Εμπνεόμαστε από τη ζωή του, ζωή λαϊκού αγωνιστή, του κομμουνιστή που είτε με το όπλο στο χέρι είτε όχι δεν το έβαλε ποτέ κάτω, ακόμα και όταν βρέθηκε απέναντι από το εκτελεστικό απόσπασμα. Διδασκόμαστε από τη στάση του στο στρατοειδικείο και όχι μόνο, όπου έστρεψε το κατηγορητήριο απέναντι στους κατηγορούς του, απαντώντας τους ίδιους αλλά και σε όλο τον κόσμο, γιατί ο κομμουνιστής αγαπά την πατρίδα του, τη γη του λαού του, με την καρδιά και το αίμα του. Το λόγο να δώσουμε στον σύντροφο Πέτρο Μαρκομιχάλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας, για την ομιλία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ηρωισμός του Νίκου Μπελογιάννη, η αφοσίωσή του στο σκοπό να φτιάξουμε ένα κόσμο στον πόη των ορνήρων και των ανθρώπων, αναγνωρίζονται, αποτελούν πηγή έμπνευσης, πλατιά για το λαό μας. Με αυτό το παράδειγμα, όπως και με πολλά άλλα, διαπαιδαγωγήθηκαν πολλές γενιές κομμουνιστών αυτά τα 70 χρόνια. Η θυσία του Νίκου Μπελογιάννη, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και των συντρόφων του, καλούμενου Μπάτση και Αργυριάδη, όπως και χιλιάδων άλλων συντρόφων μας, δεν θα ξεχαστούν. Δεν θα αφήσουμε εμείς να ξεχαστούν. Ο ηρωισμός και η πίστη του Νίκου Μπελογιάννη εμπνέουν και συγκινούν ακόμα και σήμερα και ανθρώπους που δεν είναι κομμουνιστές. Και αυτό είναι θετικό. Με αυτή την έννοια, ο Μπελογιάννης δεν είναι ήρωας μόνο για το ΚΚΕ. Είναι όμως ήρωας του ΚΚΕ. Αυτά τα 70 χρόνια που μεσολάβησαν, πολλοί επιδίωξαν να αποσυνδέσουν τον Μπελογιάννη από το πραγματικό γεγονός ότι έζησε, αγωνίστηκε, δικάστηκε και εκτελέστηκε ως στέλεχος του ΚΚΕ. Σε όσους προσπαθούν να διαχωρίσουν τον Μπελογιάννη από το κόμμα του, έχει απαντήσει ο ίδιος στην απολογία του, όπου έλεγε: «Η ζωή μου συνδέεται με την ιστορία του Κουκουέ και τη δράση του». Ο Μπελογιάννης, όπως και κάθε άνθρωπος, δεν γεννήθηκε ήρωας. Αν και βρίσκεται στο πάνθεον των λαϊκών ηρώων, μαζί με χιλιάδους άλλους κομμουνιστές που έχουν μείνει άγνωστοι. Δεν θα υπήρχαν οι Μπελογιάννηδες, η δράση, η προσφορά τους στον τόπο μας, η στάση τους, αν δεν υπήρχε το ΚΚΕ. Η μήτρα που γεννά ανθρώπους που εμπνέονται από υψηλά ιδανικά, που αφιερώνονται στην πιο δίκαιη υπόθεση, ανθρώπους με στέρεες πεποιθήσεις και με στάση αρχών. Γιατί τέτοιο είναι το κόμμα μας και τέτοιο έχουμε χρέος να παραμείνει. Ο Μπελογιάννης συμβολίζει με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη της οργανωμένης παρουσίας και δράσης του ΚΚΕ σε όλες τις συνθήκες. Νόμιμες, παράνομες, μισονόμιμες και μισοπαράνομες. Αντιπαλεύοντας τα ιερά και τα όσια της αστικής τάξης. Να έχει την ικανότητα να αξιοποιεί και να αναλάσει όλες τις μορφές πάλης. Να μην υποτάσσεται ακόμα και στον πιο αρνητικό συσχετισμό. Να συνεχίζει να δρά ακόμα και όταν τα πάντα τα σκεπάζει το σκοτάδι. Τέτοιο ήταν και τέτοιο είναι το κόμμα μας. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο δρόμος που έχουμε επιλέξει, η πορεία που θα ακολουθήσουμε για να φτιάξουμε μια κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όχι απλά δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, αλλά θα περάσει από μεγάλες μπόρες και φουρτούνες. Στην πορεία αυτή θα ζήσουμε πολύ όμορφες στιγμές, αλλά και πολύ δύσκολες στιγμές. Θα βρεθούμε πολλές φορές ο καθένας μας ατομικά σε διλήμματα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε γιατί ο σκοπός που παλεύουμε είναι παραπάνω από το να ζήσει ο καθένας μας από εμάς καλύτερες μέρες. Αλλά είναι να ζήσουν καλύτερες μέρες εμείς, τα παιδιά μας, αλλά και οι λαοί και τα παιδιά όλου του κόσμου. Ο δρόμος αυτός, όσο δύσκολος και αν είναι, όσες θυσίες και αν απαιτεί από τον καθέναν μας, ακόμα και στις σημερινές συνθήκες, είναι ένας δρόμος όμορφος, εκ διαμέτρου αντίθετος από τον δρόμο της υποταγής, της έβρεσης προσωρινής ατομικής λύσης, του να τη βγάλω σήμερα πέρα και έχει ο Θεός. Ένα δρόμο δηλαδή χωρίς πηξίδα, χωρίς σκοπό, με το περιτύλιγμα πάντα της ελευθερίας και με την ψευδέστηση του ελεύθερου χρόνου που τον επιλέγω να τον αξιοποιήσω όπως εγώ θέλω. Ο Μπελογιάννης ζει γιατί το κόμμα που τον διαπαιδαγώγησε ζει και αναπτύσσεται. Μέσα σε αυτό το κόμμα, το ΚΚΕ, έμαθαν όλοι οι Μπελογιάννηδες να παλεύουν χωρίς να υπολογίζουν κούραση, συνέπειες και θυσίες.
Αντί να διαλέξω τη ζωή της καριέρας και μπορούσα εύκολα να δημιουργήσω μια τέτοια, προτίμησα μια ζωή γεμάτη διωγμούς, στερήσεις, πόνους και δάκρυα, έγραψε στο τελευταίο του γράμμα ο Νίκος Μπελογιάννης. Στο πρόσωπο του Νίκου Μπελογιάννη αναδείχθηκαν οι πολύπλευρες αρετές του Επαναστάτη, του νεολαίου κομμουνιστή μέλους της ΟΚΝΕ, του μαχητή της Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, του πολιτικού επίτροπου, του διαφωτιστή, του οργανωτή, του κομμουνιστή διανοούμενου. Οι νέοι κομμουνιστές, οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες που δρούν σήμερα σε άλλες συνθήκες βέβαια, εμπνέονται από το παραδείγματα σαν αυτό του Μπελογιάννη. Παραδείγματα δηλαδή αγωνιστών που δίδαξαν με πράξεις τι σημαίνει αφοσίωση στον αγώνα, έδειξαν πώς γίνεσαι πρωτοπόρος στην πράξη. Χιλιάδες είναι οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι αγωνιστές που έφτασαν μέχρι το τέλος με το κεφάλι ψηλά. Δεν υπέκυψαν σε εκβιασμούς, πιέσεις, βασανιστήρια. Δεν υπέγραψαν τις δηλώσεις αποκήρυξης των ιδεών τους που τους ζητούσε επίμονα το αστικό κράτος. Τέτοια πρότυπα που έχει να προσφέρει πολλά η ηρωική ιστορία του κόμματός μας βρίσκονται στον αντίποδα των σάπιων προτύπων που πλάσαρε και τότε, αλλά πλασάρει και σήμερα το σύστημα στην νεολαία. Πάνω σε αυτή την ιστορία πρέπει όλοι μας να σκύψουμε και να αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το σήμερα, μακριά από μηδενισμούς και εξειδανικεύσεις. Πολύτιμο εφόδιο σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί το δοκίμιο ιστορίας του ΚΚΕ για την πορεία για την περίοδο 1918 έως 1949. Αυτό που διδάσκουν οι αγωνιστές σαν τον Μπελογιάννη είναι ασυμβίβαστη και αδιάλακτη πάλι. Είναι το να μην υποτάσσεσαι σε έναν αρνητικό συσχετισμό δύναμης, σε έναν αντίπαλο που μπορεί να φαντάζει πανίσχυρος. Αντίθετα με το παράδειγμά τους, πολύτιμες υπηρεσίες στον αντίπαλο προσέφεραν τότε και προσφέρουν ακόμα και σήμερα οι ρυψάσπιδες του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος. Όσοι σήμερα έχουν ρίξει το ανάθεμα στη σοσιαλιστική οικοδόμηση του 20ου αιώνα, απαρνήθηκαν τη σοσιαλιστική προοπτική, συνθηκολόγησαν με τον καπιταλισμό και σπέρνουν την ουτοπάθεια και τη μυρολατρεία στο λαό μας. Στο όνομα του ρεαλισμού και του αρνητικού συσχετισμού προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη διάψευση των υποσχέσεων και τον ευτελισμό των προσδοκιών τους. Φτάνουν σε σημείο να πλασάρουν το συμβιβασμό σαν ανατροπή, εμφανίζοντας τον εαυτό τους ως συνεχιστές της αμικής παράδοσης των επαναστατικών παραδόσεων των μεγάλων ταξικών και απελευθερωτικών αγώνων. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να εμφανιστούν ως συνεχιστές του αγώνα του ηρωικού ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, της ΕΔΑ των δεκαετιών του 50 και του 60, προσπαθώντας να αγαπηλευτούν αγώνες του λαού μας και φυσικά πάντα αποκόβοντας από αυτούς τους αγώνες το πραγματικό, το ριζοσπαστικό περιεχόμενό τους. Όμως, πώς να το κάνουμε? Οι τιμημένες σημαίες των αγώνων του λαού μας, αυτές οι σημαίες που το κόκκινο χρώμα τους το πήραν από τα ποτάμια αίματος εργατών λαϊκών ανθρώπων, δεν πάνε πλάι στις σημαίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράδειγμα του Μπελογιάννη και των συντρόφων του, της δράσης του κόμματος σε περίοδο στρατιωτικής ήττας του εργατικού λαϊκού κινήματος, δείχνει πως ανοίγει ο δρόμος, πως κρατιέται η φλόγα να μένει ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους. Έτσι και σήμερα, παρά τον αρνητικό συσχετισμό, έχουμε βαθιά εμπιστοσύνη στη δύναμη του δίκαιου της εργατικής τάξης και του λαού μας. Ξέρουμε ότι ο συσχετισμός αυτός δεν είναι στατικός. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αλλάξει και θα αλλάξει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα, 30 χρόνια μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και το ελεύθερο για τους λαούς, αλλά προσωρινό πισωγύρισμα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το σύστημα αυτό μόνο βάσανα πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά έχει να προσφέρει. Από παντού σήμερα προβάλλει η αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Από το οι λαοί που σήμερα τους βάζουν να σκοτώνονται, ζούσαν για δεκαετίες ειρηνικά και ανθρώπινα όσο κυριαρχούσε στις χώρες τους ο σοσιαλισμός. Από το ότι δουλεύουμε περισσότερο και πληρωνόμαστε λιγότερο, την ώρα μάλιστα που ακρίβεια χτυπάει ανελέητα τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες. Χιλιάδες άνθρωποι πλέον δεν μπορούν να τα φέρουν πέρα ακόμα και σε στοιχειώδεις ανάγκες. Ανάγκες που για δεκαετίες ολόκληρες στις χώρες που οικοδομήσαν τον σοσιαλισμό ήταν αυτονόητες για όλους, όπως η υγεία, η θέρμανση, η στέγαση, η διατροφή και πολλές άλλες. Και όλα αυτά την ώρα που η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν αναπτυχθεί σε τεράστιο βαθμό συγκριτικά με δεκαετίες πριν. Τα πράγματα όμως δεν θα έρθουν τα πάνω κάτω από μόνα τους. Η πορεία της ταξικής πάλης που οδηγεί πάντα στο καινούργιο και στο αναγκαίο απαιτεί διαρκή, σκληρό αγώνα με όλες τις μορφές και σε όλες τις συνθήκες.
Ο δρόμος αυτός προϋποθέτει γερό και μαζικό ΚΚΕ με πολλές και ισχυρές οργανώσεις στους χώρους δουλειάς, καταρχήν στους βιομηχανικούς κλάδους της μεταποίησης των μεταφορών των τηλεπικοινωνιών, μέσα στις πόλεις και στις γειτονιές που ζει και δουλεύει η εργατική τάξη και τα παιδιά της. Ο δρόμος αυτός προϋποθέτει ισχυρή και μαζική ΚΝΕ μέσα σε κάθε σχολείο, σε κάθε πανεπιστήμιο, μέσα στους χώρους κατάρτισης. Η δουλειά των κομμουνιστών σήμερα πρέπει να απευθύνεται σε όποιον αντικειμενικά έχει κοινό συμφέρον από την πάλη που διεξάγουμε, ανεξάρτητα από τις έως τώρα επιλογές του καθενός και της καθεμιάς. Έχουμε εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη. Δεν θα χαρίσουμε κανέναν. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως από τους σημερινούς φοβισμένους αύριο θα προκύψουν οι πρωτοπόροι, οι άφοβοι αγωνιστές που θα δίνουν τη μάχη στο πλευρό μας. Αυτό μας διδάσκει και η πρόσφατη πείρα από σημαντικούς εργατικούς αγώνες σε δύσκολους χώρους, όπως αυτός των λιμενεργατών της Κόσκο, αλλά και σε άλλους χώρους. Η πείρα αυτή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά πως εκεί που υπάρχει έστω και ένας κομμουνιστής μπορεί την κατάλληλη στιγμή και πατώντας πάντως την κοπιαστική δουλειά χρόνων να φέρει πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Παράλληλα, έχουμε πλήρη συνείδηση και επίγνωση πως τα βήματα που προσδοκάμε δεν θα γίνονται πάντα όταν εμείς θέλουμε. Γνωρίζουμε πως ο συσχετισμός είναι αρνητικός. Γνωρίζουμε το πώς επιδρά στις συνειδήσεις η ανατροπή του σοσιαλισμού. Ξέρουμε τι σημαίνει το να απευθυνόμαστε σήμερα σε εργαζόμενους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν την περίοδο της αντεπανάστασης. Αυτό όμως δεν μας δημιουργεί ούτε απογοήτευση ούτε μακαριότητα. Σε εμάς τους κομμουνιστές μας δημιουργεί πρόσθετα πολύ απαιτητικά καθήκοντα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ταυτόχρονα δηλαδή με την οργάνωση της πάλης πρέπει να έχουμε σε πρώτο πλάνο το ανέβασμα της ιδεολογικής στάθμης του ΚΚΕ και της νεολαίας του, του καθενός και της καθεμιάς από εμάς χωριστά. Το διάβασμα, η μελέτη γίνεται μέσα στη μάχη γιατί αφορά την ίδια τη μάχη. Η αυταπάρνηση και η συνεχής αδιάκοπη δράση είναι απαραίτητες, αλλά από μόνες τους δεν μπορούν να φέρουν τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε αν δεν πατάνε πάνω στη γνώση της κοσμοθερίας μας, της ιστορίας μας ή αν η διαπάλη που διεξάγουμε σήμερα δεν είναι εύστοχη. Ο τρόπος που ο Μπελογιάννης αλλά και χιλιάδες άλλοι σύντροφοι αγωνιστές συνδύασαν όλα τα παραπάνω μας διδάσκει πολύ πλούσια πείρα. Πώς δηλαδή ακόμα και στις πιο δύσκολες και σκληρές συνθήκες, στη φυλακή, στην εξορία, στην παρανομία, εξασφάλιζαν όχι μόνο το διάβασμα και τη μελέτη, αλλά και το γράψιμο βιβλίων, την εκμάθηση ξένων γλωσσών, την καλλιτεχνική δημιουργία και πολλά άλλα. Αναντικατάστατο ρόλο έπαιζε και συνεχίζει να παίζει σε όλες τις συνθήκες το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής, η εφημερίδα μας, ο Ριζοσπάστης. Χιλιάδες κομμουνιστές και κομμουνίστριες, ακόμα και στις πιο δύσκολες φάσεις του ταξικού αγώνα, έκαναν τη νύχτα μέρα, με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του, για να υπάρχει και για να διακινείται πλατιά ο Ριζοσπάστης. Τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να προμηθευόμαστε καθημερινά την εφημερίδα μας, πρέπει να την αξιοποιήσουμε ακόμα πιο πολύ. Να διαπαιδαγωγηθούμε όλοι μας, όπως και οι προηγούμενες γενιές κομμουνιστών, πως κάθε μέρα ξεκινάει με τη μελέτη της εφημερίδας μας. Πως χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε στη διαρκή εξέλιξη της αντιπαράθεσης. Θα είμαστε φτωχοί από γνώσεις και επιχειρήματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ζούμε ίσως την πιο σημαντική, την πιο κρίσιμη δεκαετία του 21ου αιώνα, σε μια περίοδο στην οποία οι εξελίξεις που ζούμε γράφουν ιστορία. Οι λαοί όλοι του κόσμου παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου που μένεται στην Ουκρανία, γνωρίζοντας πως πιθανά αυτό είναι μόνο η αρχή. Πως είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο της όξυνσης και γενίκευσης αυτού του πολέμου με τρομακτικές συνέπειες για τους λαούς. Εμείς οι κομμουνιστές δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είμαστε αδιάφοροι. Ακριβώς το αντίθετο. Τις εξελίξεις αυτές τις είχαμε προβλέψει ως κόμμα. Και αυτό μας έδωσε και μας δίνει τη δυνατότητα να ετοιμαζόμαστε ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά, ώστε να μπορούμε να φέρουμε σε πέρας τα πιο δύσκολα και απαιτητικά καθήκοντα που θα γεννήσει η ταξική πάλι τα επόμενα χρόνια. Βεβαίως αυτά που βλέπουμε δεν ήρθαν ξαφνικά. Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας που είναι απαράδεκτη, ουσιαστικά σηματοδοτεί την τυπική έναρξη ενός πολέμου που προετοιμάστηκε από το έφλεκτο υλικό που συσσωρεύτηκε σε βάθος χρόνου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μοίρασμα του ορυκτού πλούτου, της ενέργειας, εδαφών και εργατικού δυναμικού, αγωγών και δικτύων μεταφοράς εμπορευμάτων, μεριδίων της αγοράς. Εδώ και χρόνια η ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μεθοδεύουν και προωθούν την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας,
επεμβαίνοντας, μεταφέροντας ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και καθιστώντας βάσεις του θανάτου, ρίχνοντας δηλαδή στη φωτιά. Το ΝΑΤΟ εγκαθιστά στρατιωτικές δυνάμεις, βάσεις και σύγχρονα όπλα σε διάφορα σημεία πέρα της Ρωσίας. Εδώ και χρόνια υπάρχουν πολεμικά σχέδια και διεξάγονται στρατιωτικές ασκήσεις και γυμνάσια στη Βόρεια Θάλασσα, την Ανατολική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα, στη Βαλτική, με μέτωπο απέναντι στη Ρωσία. Οι τελευταίες αυτές εξελίξεις είναι το πιο πρόσφατο επεισόδιο μιας μακροχρόνιας αντιπαράθεσης για την Ουκρανία. Αφορά και ισχυρούς ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της Ουκρανικής αστικής τάξης, που διαμορφώθηκε μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού για το αν η χώρα θα ενταχθεί στη μία ή στην άλλη υπεραλιστική συμμαχία. Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης, από τη μία είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξαν και οργάνωσαν μαζί με τα τμήματα της Ουκρανικής αστικής τάξης την Πορτοκαλί Επανάσταση το 2004 και το αιματηρό πραξικόπημα του 2014, αξιοποιώντας και στηρίζοντας ακροδεξιές φασιστικές δυνάμεις με στόχο την εγκαθίδρυση φιλικού σε αυτούς καθεστώτος. Από την άλλη, η Ρωσία, για τα δικά της συμφέροντα, προχώρησε σε απόσπαση τμήματων της Ουκρανικής επικράτειας με την προσάρτηση της Κρυμαίας και με την ενίσχυση των ρωσόφωνων αυτονομιστών στις περιοχές του Ντονμπάς, την κρατική οντότητα των οποίων αναγνώρισε λίγο πριν τη ρώσικη εισβολή. Οι διεθνείς ενώσεις, οι κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, η ρώσικη κυβέρνηση, στην ουσία αντιμετωπίζουν τους λαούς ως σάκο του μπόξ ανάμεσά τους για δικούς τους σκοπούς. Ο υπεραλιστικός πόλεμος που διεξάγεται σήμερα στην Ουκρανία δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένας ακόμα κρίκος σε αυτή την αιματηρή αλυσίδα των πολέμων και των ανταγωνισμών που δυνάμωσαν ιδιαίτερα μετά τις ανατροπές του σοσιαλισμού. Ας αφήσουν όμως τα σάπια ορισμένοι ότι ενδιαφέρονται για το κοινό των λαών, για το καλό των λαών. Ότι είναι ο πρώτος πόλεμος, λέει, που διεξάγεται στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Δεν ξεχνάμε τους πολέμους στη Ιουγκοσλαβία από τις αρχές του 1990 που ξεκίνησαν με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδήγησαν στην ατοϊκή επέμβαση το 1999, με την οριστική τελικά διάλυση της χώρας και τον κατακρεματισμό της. Τα προσχήματα τότε που αξιοποιήθηκαν από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιεί σήμερα η Ρωσία για τη δική της στρατιωτική επέμβαση. Η προστασία, λέει, από εθνοκάθαρση και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Οι πληγές στα Βαλκάνια είναι ακόμα ανοιχτές και οι κίνδυνοι ακόμα μεγάλοι για νέες αναφλέξεις και αντιπαραθέσεις. Δεν ξεχνάμε τις υπεραλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους στη γειτονιά μας, επίσης όμως και σε άλλες περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική, το Ιράκ, η Συρία, η Λιβύη, το Αφγανιστάν, η συνεχόμενη Ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη. Η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοί τους έσυραν λαούς σε εμφυλίους πολέμους, πυροδότησαν εθνικές και θρησκευτικές αντιπαραθέσεις, επενέβησαν στρατιωτικά, εγκαθίδρυσαν στρατούς κατοχής, πάντα βέβαια στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Οδήγησαν ολόκληρες χώρες στο χάος, έθρεψαν και ενίσχυσαν αντιδραστικές δυνάμεις όπως είναι οι τζιχαντιστές. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την τουρκική εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο από το 1974, που πραγματοποιήθηκε με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Το συνεχιζόμενο αυτό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού και τα διάφορα ανατοϊκή σκοπή σχέδια που όλα αυτά τα χρόνια σπρώχνουν προς τη διχοτόμηση. Από την άλλη, ο αντιφασισμός της ρώσικης ηγεσίας είναι προσχηματικός, γιατί υπερασπίζεται, διαχειρίζεται τον καπιταλισμό, ο οποίος γεννάει τον φασισμό. Συνεργάζεται με ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Καταπατά τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Ενοχοποιεί τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Πριν λίγους μήνες, μάλιστα, η Ρωσία επενέβησε στο Καζακστάν για να συμβάλλει στην καταστολή της εργατικής εξέγερσης που διεξαγόταν εκείνη την περίοδο. Βέβαια, τότε δεν είδαμε κανέναν να χύνει κροκοδίλια δάκρυα για το λαό του Καζακστάν, ούτε καμιά μπάντα να παίζει τον εθνικό ύμνο του. Ούτε να γίνονται τηλεμαραθώνοι και συγκεντρώσεις για τη στήριξη του λαού του Καζακστάν ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας. Γιατί τότε κλονιζόταν η εξουσία της αστικής τάξης σε μια χώρα και όλοι οι υπόλοιποι ήταν ενιαίοι απέναντι στο κοινό τους αντίπαλο, που είναι ο λαός. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την ουσιαστική συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, κλιμακώνει την εμπλοκή της σε αυτούς τους επικίνδυνους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν ήδη στηρίξει όλες τις νατοϊκές αποφάσεις και τα σχέδια που αφορούν τη διεύρυνση αυτού του δολοφονικού οργανισμού και την περικύκλωση της Ρωσίας. Είχαν ήδη δρομολογήσει δίπλα στη Σούδα την εγκατάσταση νέων Αμερικανατοϊκών βάσεων στη χώρα,
όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας και του Στεφανοβίκιου, που ήδη αξιοποιούνται ως κόμβος μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη. Είχαν ήδη συμβάλει στο να γίνει η Ελλάδα θήτης λαών άλλων χωρών, αλλά και ο ελληνικός λαός να γίνει θύμα, αφού αυτόματα η χώρα μας γίνεται στόχος πιθανών αντιπίνων. Ο λαός ήδη πληρώνει βαρύ οικονομικό φόρο για τους εξοπλισμούς που αφορούν τις νατοϊκές ανάγκες, το 10% του ΑΕΠ, αλλά και με την ακρίβεια, την αύξηση της τιμής των καυσίμων, την ενεργειακή φτώχεια. Η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο εξήγηλε την απόφαση για μεταφορά στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, αλλά δήλωσε απερίφραστα την πρόθεσή της να σύρει τη χώρα και το λαό μας στη θύελλα μιας πολεμικής αναμέτρησης στο πλευρό του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας, λέει, κάθε είδους βοήθεια που θα ζητηθεί. Η εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύγκρουση είναι άμεση και ο κίνδυνος για τον ελληνικό λαό σε περίπτωση γενίκευσης πολέμου είναι παραπάνω από υπαρκτός. Κανένα κόμμα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει διαφωνήσει με την επιλογή της κυβέρνησης να δώσει γη και είδωρ και ό,τι άλλο της ζητηθεί στους νατοϊκούς μακελάριδες των λαών. Αλλά για να μην τα λέω εγώ, τα είπε ο ίδιος ο Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ προχτές σε άρθρο του, ο οποίος μας ενημέρωνε πως η Ελλάδα, λέει, δεν συμμετέχει στον πόλεμο. Μάλιστα, τον ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μάλλον δεν γνωρίζω ότι οι πύραυλοι, τα Καλάσνικοφ και τα διαρματικά που φύγανε με C-130 για να πάνε στους Ουκρανούς, τελικά θα χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο. Είναι σαν αυτό το γελίο που βγαίνανε και λέγανε πως δεν ξέρανε, λέει, ότι η Αλεξανδρούπολη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολεμικές επιχειρήσεις, παρόλο που οι νατοϊκοί μιλάγανε από το πρωί έως το βράδυ για τη στρατηγική σημασία που έχει η συγκεκριμένη περιοχή για την περικύκλωση της Ρωσίας. Η αληθινή αλληλεγγύη στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας και των άλλων λαών είναι ο αγώνας σε κάθε χώρα ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο ή πάλι ενάντια στην εμπλοκή της κάθε χώρας αυτών. Είναι η καταδίκη της στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας, αλλά και η καταδίκη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που πυροδοτούν τον πόλεμο. Είναι ο αγώνας ενάντια στις υπεραλιστικές συμμαχίες, όπου είναι στρατευμένη η αστική τάξη της χώρας μας και οι κυβερνήσεις της. Είναι η γνήσια ανθρώπινη λαϊκή αλληλεγγύη που μπορεί να εκφράζεται με κάθε τρόπο. Είναι εναντίωση και απομόνωση της δράσης των εθνικιστικών και φασιστικών ομάδων που σπέρνουν το μίσος. Είναι ο αγώνας για να συντονιστεί η πάλη των λαών, ώστε αυτοί να δώσουν τη διέξοδο από τον πόλεμο, βάζοντας στο στόχαστρο το πραγματικό τους αντίπαλο. Οργανώνοντας τον αγώνα τους ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και τις αιτίες που το γεννούν, στις αστικές τάξεις που το διευθύνουν και στις κυβερνήσεις τους, στις υπεραλιστικές συμμαχίες που μας σέρνουν στον πόλεμο ή επιβάλλουν μια δίθεν ειρήνη με τον πιστόλι όμως στο κρόταφο των λαών. Είναι η αλληλεγγύη και η στήριξη των χιλιάδων προσφύγων που αυτή τη στιγμή εγκαταλείπουν την Ουκρανία, θύματα του πολέμου, και ταξιδεύουν σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα μας. Με τη γνωστή σε όλους σκληρή μοίρα που τους επιφυλάσσεται. Το ΚΚΕ απευθύνεται σήμερα στους εργαζόμενους, στους νέους και στις νέες, στους αυταπασχολούμενους, στις γυναίκες και σε όλο τον ελληνικό λαό. Τους καλεί σε επαγρύπνηση, σε συναγερμό ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο, ενάντια στην ελληνική εμπλοκή. Το χτεσινό τεράστιο συλλαλητήριο του κόμματός μας, το Σύνταγμα, έδωσε ένα πολύ χειρό μήνυμα. Η απάντηση υπέρ των συμφερόντων του λαού μας δεν βρίσκεται στο να συστρατευτούμε ως λαός και χώρα με τον ένα ή τον άλλον υπηρεαστικό πόλο. Δεν θα διαλέξουμε στρατόπεδο ληστών. Το πραγματικό δίλημα σήμερα δεν είναι ΝΑΤΟ ή Ρωσία. Το πραγματικό δίλημα είναι ένα. Με τους λαούς ή με τους μακελάριδες. Η εργατική λαϊκή πάλι μπορεί και πρέπει να χαράξει αυτοτελή, ανεξάρτητη γραμμή μακριά από όλα τα αστικά και υπηρεαλιστικά σχέδια. Ο αγώνας αυτός δεν έχει καμία σχέση με τα ευχολόγια και τις κοινοτοπίες άλλων κομμάτων περί ειρηνικής λύσης και διπλωματίας και άλλα διάφορα που δεν στοχεύουν όμως στις αιτίες του πολέμου. Σήμερα λοιπόν έχουμε φωνή που μπορεί να φτάσει και σε άλλους που προβληματίζονται, που δεν ανέχονται την αδικία, που θέλουν να ζήσουν την ουσιαστική ευημερία και ανάπτυξη με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του σήμερα και όχι ανασκαλεύοντας ένα μίζερο και θλιβερό σενάριο που ετοιμάζουν άλλοι για μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι λαοί δεν θα ζήσουν καλύτερα επιλέγοντας εθνικό ή άλλο τύπο εκμεταλλευτή, αλλά νικώντας και καταργώντας το καθεστώς της εκμετάλλευσης. Αυτός είναι ο δρόμος για να βγουν οι λαοί νικητές. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε για να φτιάξουμε ένα κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων. Ευχαριστώ.